Ποιότητα για ένα τόπο είναι ένα δώρο Θεού. Και αυτό το δώρο Θεού έχουμε την ευλογία εμείς να το απολαύσουμε στο Δήμο Λαμιαίων με την αγιοκατάταξη του Οσίου Βυσαρίωνος. Ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε ως ιερέας, νουθετώντας, συμβουλεύοντας και υπηρετώντας το ποίμνιο του λαού. Υπηρετώντας με έναν τρόπο ταπεινότητας και αγάπης, παραδείγματα τα οποία σήμερα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό, αυτό το τριήμερο του εορτασμού, του πρώτου εορτασμού του Οσίου Βυσαρίωνος, αποκτά ιδιαίτερη αξία για τον τόπο μας. Ο τόπος μας, η Λαμία, η έδρα της περιφέρειας Στερεάς, είναι το επίκεντρο του εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος όλης της Ελλάδας, όλο του κόσμου θα έλεγα. Γι' αυτό και στο Δήμο Λαμιαίων είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος είναι και επίτιμος δημότης της πόλης μας, τη συνοδεία του, τους υψηλούς προσκεκλημένους, για να απολαύσουν τη φιλοξενία της πόλης μας και να συμμετέχουν όλοι μαζί σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για τον τόπο μας, που είναι ο εορτασμός του Οσίου Βυσαρίωνος, ο πρώτος εορτασμός του Οσίου Βυσαρίωνος. Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη των δημοτών του Δήμου Λαμίαων και εμένα προσωπικά προς το σεβασμιότητο πεμενάρχη μας τον κύριο Σιμεών, που επί των ημερών του έγινε η αναγραφή στο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Οσίου Βυσαρίωνος, ο οποίος ανέλαβε αυτές τις πρωτοβουλίες, ανέδειξε το έργο του, ένα έργο που για μας είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, και που επί των ημερών του επίσης έχουμε την πρώτη εορτή του Οσίου Βυσαρίωνος. Είμαστε όλοι εδώ, καλούμε τους δημότες να συμμετέχουν και εμείς ως Δήμος θα διευκολύνουμε τους δημοτικούς μας υπαλλήλους με ώρες που είναι κενές για να μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί κατά τον τρόπο που επιθυμούν στη μεγάλη εορτή της πόλης μας.